από τα 2.626 κρούσματα, 1.496, δηλαδή ποσοστό 55,9% ήταν στην Αττική. 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. 198 ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 160 στη Δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στην Δυτική Ελλάδα, 93 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, νομών, κανένα κρούσμα δεν υπήρχε στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά 85, η Κοζάνη 71, η Ξάνθη 52, η Λάρισα 50 και η Λία 48. Στην πρώτη δεκαπεντάδα των Δήμων που είχαν κρούσματα, πρώτος είναι ο Δήμος Αθηναίων με 314, η Κηφισιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού με 73, ο Δήμος Πειραιά με 59, ο Δήμος Χαλανδρίου με 52, ο Δήμος Γλυφάδας με 49, ο Δήμος Περιστερίου με 46, ο Δήμος Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέα Μύρης με 37, Αμαρουσίου 36, Νέα Ιωνίας 35, Ξάνθης 34 και Ορδέας 31. Από αυτούς τους Δήμους 7 ήτι, η Κηφισιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη Ψυχικό, το Χαλάνδρη, η Ξάνθη, η Ορδέα και η Νέα Αιωνία Αττικής παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφίας της τοπικής διασποράς και της σχέσης του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού γενικού πληθυσμού του Δήμου.